Έχω μια υπόνοια, ίδια με τα δρόμενα. Μάλλον με γουστάρει, φίλε, η δική σου κόμενα. Ρωτάνε πως με λένε, ποιος είμαι και από πού έρχομαι. Είμαι το παιχνίδι και η φάση, όμως δεν παίζομαι. Είμαι όλη τη νύχτα στο κλαμπ, πίνω καπνίζοντας σιγάρα πολλά. Βλέπω τον κόσμο να περνά, είναι τρελό. Το πως με πλησιάζουν πονηρά, είναι το χρήμα και η φήμη, τα πρώτα αφροδισιακά. Ίσως έφταιξε το στυλ μου, ίσως και να είναι χάρισμα. Και βρεθήκα με τη γυναίκα σου στο πίσω κάθισμα. Είναι αδυνατό, ναι. Πώς να αντισταθώ, η γυναίκα σου έγινε η νύχτα μου. Πού να ξέρω εγώ, πώς έχει δεσμό. Το μωράκι σου παίζει για πάρτι μου. Δεν είναι κάτι σου λέω, έχει συμβεί ξανά. Κι άλλοι ψάχνουν τις γυναίκες τους στα πάρκινγκ συχνά. Άντε πήγαινε τη σπίτι τώρα, μη σας πάρει μπάλα. Νίκο, εξηγήσε του τι παίζει, μην έχουμε άλλα. Έχω μια υπόνοια, ίδια είναι τα δρόμενα. Μάλλον με γουστάρει, φίλε, η δική σου κόμενα. Έχω μια υπόνοια, ίδια είναι τα δρόμενα. Μάλλον με γουστάρει, φίλε, η δική σου κόμενα. Με κοιτάζει, με γουστάρει η γυναίκα σου. Τι να κάνω που με κατά απ' τη κουβέρτα σου. Sorry, φίλε. Βάλτο! Πόσο είναι? 30, το πολύ 35. Κούκλος όμως, ε. Ο αγώνας, παιδί μου, όχι ο τερματοφύλακας. Βάλτο! Κοίτα τη δικιά μας. Καλή είναι για γυναίκα, ε. Τι λες, παιδάκι μου, γυναίκα, είναι αυτό το πράγμα. Εκεί είδες, φτύνει κιόλας. Απορώ ποιος το παντρεύτηκε αυτό εδώ το τέρας. Αυτός. Αποκλείεται. Αυτό το τεκνό παντρεύτηκε το Βελιγκέκα. Ωραία. Αυτό θα είναι το πιο εύκολο διαζύγιο που θα βγάλω. Μια βδομαδούλα δώσ' μου και θα σου ξεπετάξω. Νοχαχα, αστείο, γελάσου μου. Λοιπόν, φεύγω. Χαιρετάω. Γεια σου, Αντώνη. Γεια. Δηλαδή, μιλάμε ότι οι τύποι έχουν από δύο αριστερά πόδια, να πούμε. Πάλι καλά να λες, γιατί και εμείς δεν παίξαμε τίποτα. Καλά, ο ψηλός ήταν εντελώς αλλού, ε. Κάτσε κάτω, ρε Κοσμά, μην ξαλείς μετά, πήγαινε, έλα. Εντάξει, έχεις δίκιο. Και αυτός ο ψηλός από τότε που βρήκε κόμμενα δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του γάμου. Καλά κάνεις εσύ, αγόρι μου, και μονάζεις. Ο αθλητισμός θέλει θυσίες. Είδες το παιδί μας σήμερα. Σεμινάριο έδωσε. Όχι σαν τον άλλον. Μήπως να πηγαίναμε κάπου να φάμε. Εγώ λέω να κουλάρω λιγάκι. Δεν είναι κακή ιδέα. Να σου πω, πάρε το Σάκη αύριο να δεις αν θέλει να έρθει. Αποκλείεται, ο Σάκης είναι μπανταρισμένος, έχει ρίξει χιαστού. Λοιπόν, τα λέμε, παιδιά. Άντε, γεια. Γεια σου, Κοσμά. Να σου πω, δεν πάμε κι εμείς, μην αλλάξει γνώμη και μας κουβαληθεί. Πάμε. Ας άστε. Πτώμα είμαι. Κι εγώ. Έχει τίποτα να φάμε? Δεν το βλέπω. Παραγγείλουμε κανένα σουβλάκι. Κάτσε, ρε Μίνα. Μίνα, πεινάω, λέμε. Περίμενε. Δεν πας να κάνεις κανένα μπάνιο μέχρι να παραγγείλω? Καλά. Δεν μπορούσα να σε πάρω νωρίτερα, βρε ζουζούνι μου. Τι να κάνω, ήταν μπροστά η Μίνα. Κάνε λίγο υπομονή, βρε αγάπη μου. Τι να κάνω, ρε μωράκι μου. Εγώ πήρα να ακούσω τη φωνούλα σου. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Θες να τα χάσουμε όλα? Ναι. Πίτα γύρω απ' όλα. Και κοκορέτσι πάρε. Και κοκορέτσι. Αφού ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπάω.
Και παρόλο που ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπάω, δεν έχεις μεγάλη κοκορέτσι. Είσαι ανεκδίκητος και λες ότι έχεις και μαγαζί. Ασυχήρια. Άμα ο άνθρωπος ζει, δεν τα ξεχνάει ποιος τον έφτιαξε. Κατάλαβες. Τόσα χρόνια πελάτες και δεν έχει κοκορέτσι. Θα πάρω πίτσα, θες πίτσα. Και τελικά τι έγινε. Πήρατε πίτσα. Τώρα πλάκα μου κάνεις, ρε Αντώνη. Σου λέω είμαι σαν διέξοδο. Και ποιος σου φταίει, ρε. Ε? Δεν μπορούσε να κουλαντρήσει τη μία. Τη δεύτερη, τι την ήθελες. Δεν ήξερα ότι θα πάνε τα πράγματα έτσι, ρε Αντώνη. Ξέρεις τι μου είπε χτες. Τι. Εάν δεν χωρίσω τη Μίνα, θα τη στείλει φωτογραφίες που είμαστε μαζί. Αυτή η Μίνα. Αχ, αυτό το κορίτσι, εκείνη θα τα πληρώσει όλα. Δεν μου λες, δικός μου φίλος είσαι αυτή, λυπάσαι. Εσένα, Βρυγελία, γιατί να σε λυπηθώ. Ένας πρικοθύρας της σειράς είσαι. Αν δεν ήταν κόρη του Προέδρου, ούτε που θα την κοίταζες ποτέ. Όχι να την παντρευτείς. Τώρα κάνεις λάθος. Πετράκι, όχι αυτά σε μένα. Έτσι. Αυτά πουλάτε στο Λαβίδα. Άκουσα το όνομά μου. Όχι, δηλαδή ναι, για την εταιρεία μιλούσαμε. Πέτρο, τι γίνεται με τα συμβόλαια. Του δίνω μία τελευταία ματιά να σιγουρευτώ την εντάξει και θα σας τα φέρω στο γραφείο για υπογραφή. Μ' αρέσει που είσαι προσεκτικός, αλλά η δουλειά θέλει ρυθμούς. Τα υπόλοιπα έξω από το γραφείο. Μάλιστα. Ωραίος είσαι εσύ. Μου το παίζει ο Νούφριος και μετά την πληρώνω εγώ. Το βλέμμα που μου έριξε το είδες. Σκέψου πως θα δει εμένα, άμα δει τις φωτογραφίες μου με την άλλη. Ολοκαύτωμα θα γίνει εδώ μέσα. Έλα μωρέ τώρα, έλα μωρέ τώρα. Σιγά, αφού δεν πρόκειται να τη στείλει. Α, δεν την ξέρεις καλά. Σε πληροφορώ ότι τώρα που μιλάμε, εκείνη κλείνει το φάκελο. Τότε αγόρι μου δεν έχεις χρόνο ούτε για δίλημα. Χωρίζεις τη Μίνα πριν η Τσούχτρα στείλει τις φωτογραφίες. Τι λες, ρε. Και να πληγώσω το κοριτσάκι του. Τότε είναι που θα με διώξει. Και θα φροντίσει να μην βρω δουλειά ούτε σε φασφουντάδικο. Δηλαδή τι θέλεις, ρε. Να χωρίσεις τη Μίνα και να σου φυλάει τα πόδια Λαβίδας. Μέσες άκρες. Τότε φίλε μου, μία λύση σου μένει. Να τα κακαρώσεις. Μόνο έτσι δεν θα φέρεις καμία ευθύρη που παράτησες στο βλαστάρι του. Αυτό είναι. Μπράβο, Αντώνη. Είπες τη λέξη κλειδί. Ποιο να τα κακαρώσεις. Όχι, τώρα με την ευθύνη. Να μην έχω καμία ευθύνη. Άμα χωρίσουμε και δε φταίω εγώ, τότε ο Λαβίδας όχι μόνο δεν θα με διώξει, αλλά μη σου πω ότι θα μου δώσει και αύξηση από τις ενοχές. Και πώς δεν θα φταίσαι εσύ, βρεχαμένε. Απλό, θα το ρίξω στη Μίνα. Θα τη χρεώσει το δικό τη κερατό. Το δικό μου! Θα με κερατώσει εκείνη και εγώ θα χωρίσω πληγωμένος. Καλά, τώρα το πήρε από τα μαλλιά και το έκανε. Γιατί όχι! Στο κάτω-κάτω, τον τελευταίο καιρό την έχω παραμελήσει τελείως. Γιατί δεν με βρει καφενό, Αντώνη μου. Σωθήκατε, αυτό είναι. Θα την πιάσω από αυτό φόρο. Με ποιον βρει ηλίθιε! Α, το μόνο εύκολα, μα είσαι λεφτά, όλο κανονίζονται. Συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Εσύ θέλει να φας κερατό. Ένα τόσο δά μικρό, μωρέ. Είσαι σαν να βγάλω μια φωτογραφία. Μετά την προαγωγή έγινε έτσι απόμακρο. Δηλαδή μήνες. Καλά ρε πουλάκι μου και δεν λες κουβέντα. Τι να σου πω ρε Αλκμίνη, λέγονται εύκολα αυτά τα πράγματα. Μην τα πεις εύκολα, πες τα δύσκολα, αλλά πες τα τέλος πάντων. Και δεν μου λες τώρα, συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αλλά τι κάθεσαι και κάνεις εκεί πέρα. Υπομονή, τι άλλο να κάνω. Τώρα σώθηκες, ρωτάς το λάθος άνθρωπο, άστο καλύτερα. Για πες, έχεις καμία καλύτερη ιδέα. Κοίτα. Τη θέση μου για το ανδρικό φύλλο τη γνωρίζεις. Δεν είναι χρήσιμη και για πολλά πράγματα. Κάνα σφιχτό βάζο να ανοίξουν, τα σκουπίδια να κατεβάζουν. Α, και αυτό που δεν κάνει πια ο Πέτρος. Αυτά. Τέτοια τσίχλα κουβαλά στο κεφάλι σου, γι' αυτό είσαι μόνη σου. Και εσύ μόνη σου είσαι κούκλα μου, αλλά με κακή παρέα. Πασχάλη, τι έγινε, ρε φίλε. Δεν το πιστεύω. Κοίτα ποιος μας θυμήθηκε. Τι έγινε, όλα καλά. Καλά, καλά. Πέρασε, κάτσε και έρχομαι. Τι έγινε, ρε φυσιονομία, πώς από τα μέρη μας. Λέω τώρα που έπιασες την καλή, μας ξέχασες. Ξεχνιέσαι εσύ, αδερφέ μου. Αδερφέ, εγώ τα ακούω με ρεσέ, Πετράκη. Και στο γάμο σου δεν μας κάλεσες. Ντρέπεσαι για την καταγωγή σου, ρε Ρεμάλη. Ο γάμος έγινε σε κλειστό κύκλο. Γιατί, ρε, δεν ήθελες να δούμε τη γυναίκα σου. Δεν πιστεύω να πήρες κανένα μπάζο και να μας ντράπηκες. Τι λες, αγόρι μου, την αφρόκρεμα πήρα. Α, γι' αυτό την έκανες λαμογιάρικα, φοβάσαι μη στυφάω. Και να ήθελες δεν θα μπορούσες. Η Μίνα, αγόρι μου, είναι πιστής αλλά περατώ. Καλά τώρα. Δεν υπάρχει τέτοιο είδος εδίποδο. Σου πάω στοίχημα. Μη λες τέτοιες κουβέντες μπροστά μου, γιατί σε βλέπω χωρισμένο. Κι εγώ σου λέω ότι θα χάσεις. Πάμε στοίχημα. Τι θες να κάνω. Απλά πράγματα. Θα σε φέρω σε επαφή και αν εσύ καταφέρεις και ξέρεις τώρα, θα σου δώσω και 3.000. Κάτσε ρε αδερφέ. Θα σου δακάσω τη γυναίκα και θα με πληρώσει και από πάνω. Τόσο σίγουρος είμαι ότι δεν θα τα καταφέρεις.
Κάνε χωρίστρα, σου έρχεται το κέρατο. Καλά, καλά. Έχεις 5 μέρες. Όπα, ναι. Είπα, είμαι καλός. Αλλά δεν είμαι και ο Bond. Θα σε βοηθήσω κι εγώ. Θα σου δώσω πληροφορίες, οδηγίες. Τι άλλο θες? Την αλήθεια. Κάτι τρέχει εδώ και δεν λες. 6 χιλιαρικάκια κι άστο να τρέχει. Σωστός. Μην μπλέκομαι και στα οικογενειακά σας. Λοιπόν, τα λέμε. Πάω. Πολύ μ' αρέσει αυτό το επεισόδιο. Απατήσ' με. Απατώσε. Βάλε μου κάτι να πιω να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σκασμένος φαίνεσαι, ρε φίλε. Πώς να μην είμαι, πώς να μην είμαι. Ξέρεις τι να πας να κάνεις το καλό, να βοηθήσεις ένα φίλο και να βρεθείς πλεγμένος. Ε. Αλλά εγώ φταίω. Έπρεπε να πω από την αρχή όχι. Όχι, ρε αδελφέ. Δεν θα την πέσω εγώ στη γυναίκα σου για να σιγουρευτείς εσύ ότι σου είναι πιστή. Ε. Αλλά τι κάθομαι και σου λέω τώρα και σένα. Ένα θα σου πω όμως. Στο τσακ κλείτωσα το ξύλο από τον πραγματικό εραστή της που με είδε να της την πέφτω. Στο τσακ. Βάλε άλλο ένα. Τι, το βλέπεις διπλό? Αποκλείεται ρε, έχουνε δυνατή έδρα. Ωχ ρε Κοσμά, κάτσε μισό λεπτό, χτυπάει αναμονή, περίμενε. Ναι! Α, έλα Πετράκη, τι κάνεις? Όχι, δεν έχω τίποτα να κάνω σήμερα. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός. Πού? Ναι μωρέ, πάμε, εντάξει, ξέρω εγώ. Στείλω με SMS στη διεύθυνση και θα τα πούμε εκεί. Έλα, γεια, γεια, γεια. Έλα, Κοσμά, άκυρο το σημερινό, θα πάμε για ποτό. Λοιπόν, άκουσα να δεις, θα το παίξουμε έτσι όπως λέω εγώ. Και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, εντάξει? Έγινε, έλα, πάει. Αυτή είναι. Αυτή είναι η γυναίκα σου? Τι λέει ρε φίλε? Και εσύ στοίχημα έχασες και την παντρεύτηκες? Έλα, έλα, ξεκόλα και πήγαινε. Δεν πάω πουθενά. Είπαμε γυναίκα. Αυτή. Αυτή είναι ο Καραγκούνης με αλικόμωση. Έλα, Μίνα. Έλα ρε Πέτρο, πού είσαι? Συγγνώμη, είχε πολλή κίνηση και κόλλησα. Ναι, πιάσε ένα ποτάκι και έρχομαι κι εγώ. Εντάξει. Εντάξει. Τι έγινε, αγόρι μου? Είδαμε ότι δεν μας παίρνει και λακίσαμε. Ε? Δεν πειράζει. Είσαι να χάσεις 6 χιλιαρικά και ζεστά. Δεν έγινε και τίποτα. Αδερφέ, συγγνώμη, αλλά έχω πάρει όρκο να μην πάω με κάποια που με νικάει στο Μπράντε Φέρ. Ψυγημένα πράγματα. Γυναίκα είναι και αυτή, βρε κοτούλα. Σαν όλες αυτές που κυκλοφορούν. Πού, μωρέ, στη φυλακή? Ωραία. Άμα την κάνω κυρία, είσαι μέσα? 10 και κυρία. Μόνο έτσι. Με ληστεύεις, αδερφέ μου, με ληστεύεις. Αλλά τι να κάνω, 10-10. Αντέτε, πήγαινε και να θυμάσαι αυτά που σου είπα. Τι θα πάρει η όμορφη Δεσποινής? Δεν ξέρω, εγώ πάντως ένα ουίσκι σκέτο. 2 ουίσκια σκέτα, Μιχαλάκη. Μπορώ να καθίσω? Γιατί να μην μπορείς? Αιμορροίδες έχεις? Πώς και μόνη μια τόσο όμορφη κυρία. Έλα. Αν σας είχα στη ζωή μου, δεν θα σας άφηνα μόνη ούτε λεπτό. Ρε φίλε, σε έχουν βάλει να μου κάνεις πλάκα. Ότι ποιε αυτή η έκρηξη απόψε, Μιχαλάκη, είναι κερασμένο από το μαγαζί. Με έχεις δει καλά. Σε όλα μου τα όνειρα. Τρως βαριά το βράδυ. Πιστεύεις το κάρμα? Εσύ τα πιστεύεις αυτά που λες. Τι ζώδιο είσαι? ΑΕΚ. Μ' αρέσει το χιούμορ στη γυναίκα. Μάλλον Λέων είσαι. 18 Αυγούστου, εκρηκτική, δυναμική. Όπα, αστρολόγος είσαι. Ένας απλός μαγαζάτορ με αδυναμίες. Τι
Τι συμβαίνει? Μια χαρά πήγε. Και να σκεφτείς ότι δεν του άρεσε καθόλου. Α, δεν του άρεσε κιόλας του κυρίου. Μισό μπουκάλι πήγε να συνέλθει. Αισθανόταν λες σαν την πέφτει στο λοχεία του. Και μεταξύ μας δεν έχει και πολύ άδικο. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι το στυλ της. Δεν θα αλλάξει τώρα για τις δικές σου ανάγκες. Δεν το ξέρεις αυτό. Γιατί να μην αλλάξει? Εγώ πιστεύω ότι άμα φροντίζει λίγο την εμφάνισή της, θα της κάνει καλό. Ρε, είσαι περήφανος για τον εαυτό σου? Θέλεις να αλλάξει η γυναίκα σου για να αρέσει στον κόμενο που εσύ της διάλεξες? Γιατί όχι, ρε Αντώνη. Στην τελική εγώ δεν τη θέλω. Μπορεί μαζί του να είναι ευτυχισμένη. Με ποιον, μωρέ, με το στοιχηματάκια? Γιατί όχι? Είναι καλό παιδί. Ρε, εσύ δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Έχεις καταλάβει ότι ψάχνεις γκόμενο για τη γυναίκα σου? Ψάχνουμε. Γιατί σε αυτό θα με βοηθήσεις κι εσύ. Καλά, περίμενε. Αντώνη, να σου θυμίσω ότι αν με διώξει ο Λαβίδας, ο επόμενος που θα φύγει θα είσαι εσύ. Γιατί εγώ σε έφερα σε αυτή τη δουλειά. Κάτσε ένα σημείο, ρε Κοσμά. Θέλω να βλέπω τι γίνεται. Έχω περιέργεια να δω ποιος ήταν ο πέμπτος. Δεν το ξέρω, πάντως ο Αντώνης μου είπε ότι πες καλά, να πούμε. Ο Χθεσινός. Ποιος Χθεσινός, ρε Μινά, τι λες? Ο Καρμικός. Οπα, έρχεται. Θα σου πω μετά. Φέρε. Λαδάκι. Μινά. Τι σου έλεγα για το Κάρμα? Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά? Ποιος εσύ, ρε παιδί? Πασχάλης. Ο Αντώνης μου είπε ότι χρειάζεται ένα καλό επιθετικό εδώ μέσα. Τώρα κατάλαβα γιατί δεν σταυρώνετε γκολ. Με τέτοιο κορίτσι, που μυαλό. Σε είπε, τέτοιο κορίτσι, άκουσα καλά. Πολύ επιθετικός ο επιθετικός. Μόνος σου! Έλα! Γκολ! Όλα πάνε περίφημα. Λοιπόν, θα σε περιμένω στο αυτοκίνητο, εντάξει? Οκ. Ωπα, καλά μιλάμε, δώσες ρέστα. Θα έρθεις και την άλλη φορά? Δεν το χάνουμε τίποτα στον κόσμο. Μ' αρέσει να παίζω μαζί σου. Από τις επόμενες μπάλες στον Εσιοφάνη, ο οποίος πασάρει κολ. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, ρε κάτω την μπάλα, ρε κάτω! Τι κακό είναι αυτό με τις γιόμες, ρε! Έλα, ρε παιδιά! Έλα, ρε παιδιά, πάμε λίγο δυνατά να πούμε! Έλα! Σταμάτα, ρε παιδάκι μου, κουράζω όλο το καναπέ! Να, αυτό το είδες, ρε! Το είδες, ρε! Το δικό τους 8 μέτρα offside δεν το είδες! Ηλίθιε, που να μην τα βγάλεις ποτέ τα μαύρα! Αργή! Αναργή, λέει, δεν τον βλέπεις! Τα πόδια του δεν μπορεί να πάρει! Και ο Πέτρος σε κατάλαβε, ψοφίμη! Όχι το παιχνίδι, λέω. Αργεί να τελειώσει. Ποτέ να τελειώσει. Αν δεν ιστοφαρίζουμε να κάτσουν να γεράσουν εκεί μέσα. Τι! Το σφίριξε! Τι κάνεις, ρε, καθυστερήσεις δεν έχουμε εμείς! Τι είναι αυτός, ρε! Κιτάρα που χάσαμε από τα Ηνωμένα Καφενεία! Να! Εγώ δεν ξαναβλέπω μάτσα εδώ πέρα, δεν ξαναβλέπω. Κάτσε, περίμενε, περίμενε. Να πάρεις και εμένα. Λοιπόν, Νάντι, γεια, τα λέμε στο γραφείο. Γεια. Γεια σου, Μινά. Στο γυαλό. Κάτσε ρε, θέλω να δω τα αποτελέσματα. Αμά πια περμήνα με το ποδόσφαιρο, έλεος. Τα απόλυτα τρέντς του χειμώνα. Φόρεσε και εσύ το γούνινο μαντό από συνθετική γούνα που ζεσταίνει όχι μόνο εσένα, αλλά και τον αντρικό πληθυσμό. Προετοιμάσαι την ηλίθεια, με τα μαντό της. Εμένα θα μου άρεσε, θα σου πήγαινε πολύ ένα γούνινο μαντό. Γιατί, σκιούρος είμαι. Γυναίκα σε ρε Μίνα, δεν θα φορέσει ένα μαντό, ένα φορεματάκι, ένα παπούτσι της προκοπής. Σοφέρα ετρομία και καλή, εκεί δεν το γλιτώνω. Μην κοροϊδεύεις, ρε Μίνα. Θα ήθελα να σε δω μια φορά καλοντημένη. Θα βοηθούσε και τη μεταξύ μας σχέση. Συγγνώμη, για να καταλάβω, το πρόβλημα μεταξύ μας είναι τα ρούχα μου. Όχι, ρε Μίνα, όλο το σύστημα είναι. Ο τρόπος που μιλάς, που ντύνεσαι, που περπατάς. Σε έβλεπα πριν μαζί με τον Κοσμά και δεν υπήρχε διαφορά. Πώς να σου το πω. Θέλω κι εγώ μια φορά να κυκλοφορήσω μια ωραία γυναίκα. Ναι, ωραία, σπετρεβώσου μια ωραία γυναίκα, ρε Πετράκι. Αυτό έκανα. Αλλά τώρα θέλω να σε αποκαλύψω. Έχεις ομορφιές που ούτε εσύ ξέρεις. Και εσύ το ξέρεις. Το υποψιαζόμουν. Και όταν σε είδα με τον ηφικό, σιγουρεύτηκα. Έλα, βρε μωρό μου, έλα. Κάντο για μένα, για μας, για το γάμο μας. Και αν δεν σου βγαίνει, τα ρούχα σου εδώ είναι, δεν φεύγουν. Περίμενε.
αυτά εδώ θα βοηθήσω. Πού τα βρήκες αυτά, ρε? Πες μου, τι έχεις εσύ να ζηλέψεις από αυτή? Αλφαβητικά τα θες? Άστο ρε μένα. Καληνύχτα. Αυτό χρειάζεται. Γεια σας. Καλώ. Για φουστανάκι ψάχνουμε. Επάνω. Στο. Κοίτα. Τέλειο. Τι είναι αυτό, φουλάρι? Πάρ' το και θα σου βρω κι άλλα. Έλα. Αυτό. Καλά, να σε δει με αυτό θα πάθει τεταρτέο. Πήγε να τα δοκιμάσεις. Θεσποινής, μήπως έχετε κάτι σε μαντό? Ναι, μάλιστα. Πού το από κάτω του, ρε παιδιά! Μήνα τελείωνε, έχουμε και τα παπούτσια. Ραμμένο πάνω σου είναι. Ναι, ραμμένο πάνω μου. Είδες πόσο σφιχτό είναι, μου τα έχει μαντρώσει, πνοή δεν μπορώ να πάρω. Όντως, εξαιρετικό κομμάτι. Και είναι και το τελευταίο μας. Τα άλλα τα στείλατε στον Ταχάο. Μας αρέσει πάρα πολύ, θα το πάρουμε. Παπούτσια τώρα. Έχω το κατάλληλο πέδιλο γι' αυτό. Μισό. Λειτουργεί και ως φωνικό όπλο. Μπορείτε να καρφώσετε το σύζυγο με αυτό. Το έχω δει σε ταινία. Αστειεύομαι. Άλλωστε, γιατί να σκοτώσετε κάποιον όταν μπορείτε πολύ απλά να τον απατήσετε? Τι λέτε? Λέω ότι υπάρχουν τόσοι πειρασμοί εκεί έξω που είναι κρίμα να πάνε χαμένοι. Ότι ζήσουμε σήμερα, γιατί αύριο ποιος ξέρει τι μας ξημερώνει. Α, κατάλαβα. Ότι φάμε, ότι πιούμε και τώρα πάμε. Μίνα! Ακριβώς. Λοιπόν, θα το δοκιμάσετε? Όχι, εγώ εκεί πάνω δεν ανεβαίνω. Παιδάκι μου, δοκίμασέ τα να τα δούμε. Παιδάκι μου, δεν έχω δίπλωμα για τέτοιο πράγμα. Θα σκοτωθώ, καταλαβαίνεις. Δενείς. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, είπα. Άρα είναι αυτή η κορίτσι μου. Έλα. Έλα. Τέλειο. Μας αρέσει. Τσάντα τώρα. Μάλιστα. Ορίστε. Δεν μπαίνει εκεί, παιδάκι μου. Την κρατάς αυτός. Με χάρη την κρατάς. Με χάρη! Άι στο διάολο και εσύ και ο Χάρης στον επταξία μου μέσα! Τη λήξατε να το πάμε να φύγουμε! Τη λήξατε. Είναι καλό παιδί η δικιά σου, ρε. Αν ήταν λίγο... ξέρεις... θα ήσουν ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου. Δεν πειράζει, είσαι εσύ ο τυχερός. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μεταμορφώνεται. Έχει πάει με μια φίλη της και κάνουν ρεκτιφιέ κανονικό. Ρε, τι τραβάει το κορίτσι για να σταυρωρέσει. Αλ
Μάικ, μην σώσε με. Μην ανησυχείτε, Δεσποινής. Είμαι ελαφροχέρης. Ελάτε. Εκεί. Ανάσα. Δεν ένιωσα τίποτα. Δεν πόνεσαι. Πώς να πονέσαι, αφού δεν έχει βάλει κερί. Όχι τόσο πολύ. Και να πονέσει λίγο δεν πειράζει. Όλοι πονάμε για τον άνθρωπο μας, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό δεν τα κάνετε αυτά τα ξεμαλιάσματα. Γι' αυτό τα κάνω. Αυτός κάθεται και πίνει καφέ και εγώ. Σημασία έχει να αγαπάμε και να συγχωρούμε. Ο καθένας μπορεί να υποπέσει σε λάθη. Ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. Φρύδια. Να ένα. Έχω. Είμαι τάξη. Το μουστάκι να τις κάνετε. Λέγαμε για την αγάπη και για τη συγχώρεση, αν έχεις ακουστά, συνάδελφε. Ο συνάδελφος χρησιμοποιεί την ανία ως μέσο καταστολής για να μην πονάτε. Ακού αγάπη. Τι, δεν πιστεύεις στην αγάπη? Στο πάθος πιστεύω. Η αγάπη θέλει προσπάθεια. Ενώ το πάθος είναι ζωή. Είναι η δονή. Είναι η ανθρώπινη φύση. Η αγάπη είναι αυτό που μας δένει με τους άλλους. Που μας ξεχωρίζει από τα ζώα. Το κάρμα μας δένει με τους άλλους ανθρώπους. Τίποτε άλλο. Το κάρμα, Δηλαδή εσύ το πιστεύεις το κάρμα, κοπελιά? Και μόνο αυτό. Ό,τι, δηλαδή τι? Οι καρμικές σχέσεις είναι πεπρωμένο. Ό,τι και να κάνεις θα ενδώσεις. Αν δεν προσπαθήσεις να το αποφύγεις, θα το βρεις μπροστά σου. Ναι, αλλά άμα έχεις κάποιον άλλον μη καρμικό μπροστά σου... Δεν πάει να έχεις και τον καλύτερο. Άμα σε βρει ο καρμικός, πάει. Τελείωσε. Έσβησαν τα φώτα. Πονάς τώρα? Όχι, πλάκα κάνω. Κρατά τον πάγο εδώ πέρα για να διατηρηθώ. Παιδάκι μου, βγάλτε αυτό το πράγμα από εκεί πέρα. Θα σου χαλάσει το μακιγιάζ. Και κάτσε σαν άνθρωπος. Φαίνεται το βρακί σου έτσι. Να, σ' αρέσει? Έχω κι άλλα 10 τέτοια πάνω στην απλόστρα. Τρέπατε σκεφτά. Άμα είναι να μιλάς έτσι, πέτατα τα ρούχα. Γιατί, φοβάσαι μη θυχτούν? Όχι, δεν φοβάμαι μη θυχτούν. Αλλά δεν κάνουνε τα ράσα τον παπά. Θέλει λίγη θηλυκότητα, λίγη φινέτσα το ρούχο. Κοίτα. Σήκω να δοκιμάσεις. Σήκω! Παιδί μου, σήκω, είπα. Σαν γυναίκα περπάτα. Είπα σαν γυναίκα σκέτη, όχι γυναίκα συγκαμένη. Σαν να πατάς πάνω σε ένα στρώμα αέρος, αγάπη μου. Πάνω σε στιλέτα πατάω, σου λέει κάτι αυτό! Ακριβώς. Στιλέτο. Ξέρεις γιατί το λένε έτσι? Γιατί είναι το μεγαλύτερο όπλο της γυναίκας. Και εσύ πρέπει να μάθεις πώς να το χρησιμοποιείς. Αυτή η 12 πόντι είναι εισιτήριο, φιλενάδα. Προχώρα. Τέτοια προετοιμασία να είχε κάνει ο Ρεχάγκελ. Στην Εθνική θα είχαν πάρει και το Μουντιάλ. Καλό. Αχα, καλύτερο. Τέλειο. Παιδάκι μου, όταν θα κάθεσαι, δεν θα χύνεσαι σαν φασολάδα. Θα κάθεσαι σαν να μην είσαι σίγουρη ότι υπάρχει καρέκλα πίσω σου. Κοίτα. Καλά, καλά, παράτα με τώρα. Δεν είπαμε ότι το βράδυ που θα σε δει πρέπει να είσαι άλλος άνθρωπος? Σήκω, έλα. Μίνα... Πέτρο, αγόρι μου. Μίνα, τι κάνεις εκεί? Σερβίρω γαριδάκια. Μικρά, χαριτωμένα, πορτοκαλί γαριδάκια. Γαριδάκια θα φάμε? Ξεχασιάρικο, δεν θυμάσαι σήμερα που σου είπα ότι θα έρθει η Αλκμίνη, ο Αντώνης, θα παίξουμε μπιρίπα, Ναι, όχι. Δηλαδή θέλω να πω, ο Αντώνης δεν θα μπορέσει να έρθει γιατί κάτι του είχε. Θα έρθει όμως ο Πασχάλης. Αυτός παίζεται προχθές μαζί. Ο Πασχάλης. Πειράζει? Όχι, αλλά τι να πειράζει. Τι με νοιάζει εμένα, τον ξέρω τον άνθρωπο, φαγούρα μου.
Παρατηρείς κάτι πάνω μου? Ναι. Πάχινες λίγο, έτσι. Τι πάχινα, μωρέ. 2 κιλά τρίχες έχω χάσει εγώ σήμερα. Βρε, καλά στο Πασχάλη. Έλα μέσα. Μίνα. Ο Πασχάλης. Γεια σου, Πασχάλη. Τι κάνεις? Εγώ πάω μέσα να βάλω ποτά. Κάθισε, κάθισε, κάθισε. Κάνεις τα λουλούδια να τρέπονται. Έλα. Δεν πίστευα ότι μπορείς να είσαι ομορφότερη κι όμως... λάμπεις, Μίνα. Έκανα χαλάω και στα μούτρα. Μίνα, δεν ξέρω πώς θα αντέξω. Ναι. Σε θέλω. Σιγά, καφέ. Σε θέλω, Μίνα, δεν μπορώ. Σε θέλω. Θέλω και θέλω. Λίγο, δεν θα ποτά, ορίστε να. Καλώς την κουμπαρούλα. Έκλεισε το καρέ. Από εδώ ο Πασχάλης, φίλος του Αντώνη και συμπαίκτης της Μίνας στο πόδι σου. Α, χαίρο πολύ. Ωραία, πάμε να αρχίσουμε. Βγήκα. Μπράβο. Άσυχτη ρε Πέτρο, μας πήρανε τα σόβρακα. Πασχάλη, ουσκάκι. Ναι, πάμε να ξεμουδιάσω λίγο. Πώς μιλάς έτσι, κορίτσι μου? Μας πήρανε τα σόβρακα. Τι είσαι, μουτσός? Και αυτός ο Πασχάλης τι είναι, Α, καλώς, κάνε κάτι. Εγώ. Εσένα θέλει ο άνθρωπος. Τι λες, μωρέ, από πού και σου πού? Το δικό σου πόδι πασπάτευε από εκεί κάτω, δεν είμαι τυφλή. Αμάν, το είδες κι εσύ? Λες να το κατάλαβε και ο Πέτρος και να σφαχτούμε? Α, δεν ξέρω. Τι έγινε, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Ρωτάς, την είδες πώς έγινε με το φουστανάκι της, με το έτσι κι αλλιώς της? Μη σου πω ότι θα στην έτρωγα έτσι κι αλλιώς. Τι έγινε, το πιστέψαμε το έργο? Μωρέ, εγώ αυτή θα τη μουντάρω. Όρμα, μην το σκέφτεσαι καν. Λες, είναι και καρμικό. Άντε μωρή τώρα που μου μάθες και το καρμικό. Ο άνθρωπος είδε γυναίκα και κόλλησε. Είδες τι κάνει το στιλέτο? Να σου πω, κάτσε όμορφα. Να σου βάλω λίγο ακόμα? Όχι, αποκλείεται, την έχω ακούσει. Νιώθω μια γλυκιά ζάλη. Ξεκόλα. Μια φθαλμαπάτη είναι. Μην είναι, αγόρι μου. Μην είναι. Το δεξί εξτρέμ. Έλα, έλα ζουζούνα μου, εγώ είμαι. Ναι, κι εγώ. Λίγες μέρες υπομονή ακόμα.
Όχι, το σχέδιο πάει μια χαρά. Νομίζω ότι μέχρι αύριο θα έχουν όλα τελειώσει. Ναι. Κι εγώ αγάπη μου. Πώς μ' είπες? Τίποτα δεν είπα. Πώς δεν είπες τίποτα? Είπες Πασχάλη μη. Μη τη Μασχάλη είπα, τη Μασχάλη, με γαργαλάς. Έλα βρε μωράκι μου, έλα, είπαμε, έχω μια ζάλη. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, τι θα πεις στον Πέτρο, αλλά πρέπει να σε δω όπως και δίποτε. Πασχάλη, κολώνω. Πασχάλη, έχω αναστολές. Αυτά είναι για νοικοκυρές, μωρό μου. Εσύ είσαι άγριο άλογο. Άγριο άλογο, λέει ότι είμαι. Και μόνο εγώ μπορώ να σε διθασέψω. Με τις μπούρδες που τις λες θα στο κλείσει. Ρε, άσχετος είσαι, φίλε. Η γυναίκα ψήθηκε. Άκου. Αχ, Πασχάλη, δεν ξέρεις πώς νιώθω. Σαν να με έχεις μαγέψει. Κι ακόμα δεν είδες τίποτα, μωρό μου. Απόψε, όλα θα γίνουν απόψε. Γιατί δεν μπορώ να αρνηθώ, γιατί δεν έχω το σκεύος? Το ποιο? Το σθένος, γιατί δεν το έχω? Στις 9 η ώρα, 40:70, να είσαι εδώ. Τι πράγμα? Πώς το κάνεις αυτό, ρε φίλε? Με κρίνεις για γκόμενο της γυναίκας σου? Τι κάνει ο άνθρωπος για 10 χιλιάρικα? Ποια χιλιάρικα, αγόρι μου? Εδώ πιάσαμε το 10 το καλό. Κράτα τα λεφτά σου. Ω, τι μου έκανες τώρα, ρε γαμώτο, και εγώ το χαϊβάνι κάθομαι και σ' ακούω. Μπορείς να ηρεμήσεις λίγο? Τι να ηρεμήσω, έτσι μου έρχεται να την κοπανίσω και κάτσε να τη θασέψει εσένα. Ρε παιδάκι μου, ρε κοριτσάκι μου, ρε μινάκι μου, τόσο κόπο έκανες. Μεταμορφώθηκες, πόνεσες, όλα αυτά θα τα αφήσεις να πάνε στράβη. Για τον Πέτρο τα έκανα. Όχι για τον γητευτή των αλόγων. Ναι, και ο Πέτρος πάρα πολύ τα εκτίμησε, το είδα. Εχθές γραμμένη σε είχε. Εκτός αν σου την έπεσε αφού έφυγα. Όχι. Ο Πέτρος ούτε να με δει. Άρα λοιπόν, τέλος. Πας στο σπιτάκι σου, φοράς το καλό σου το φουστανάκι, φτιάχνεσαι και έρχεσαι εδώ και ζεις τη ζωούλα σου. Θυμάσαι τι είπε η Φριδού, το πάθος έχει σημασία. Ρε παιδάκι μου, σ' αρέσει ο Πασχάλης. Άρα λοιπόν, το κλείσαμε. Θα σου δώσω και τα κλειδιά μου και βρισκόμαστε αύριο για τις εντυπώσεις. Α, και πού σε? Σε θέλω γυναίκα, όχι αντρούτσο, έτσι? Δηλαδή, εσύ τώρα λες να το κάνω αυτό, ε? Εννοείται ότι θα το κάνεις. Και αν δεν σ' αρέσει, γυρνά στον αντρούλη σου. Άντε τώρα να ντυθείς. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα. Και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο-πόντο. Και μα θα βρω τα φιλικά αποτυπώματα. Θα πει πως φύγε η αγάπη μας στο βρόντο. Ναι, έλα μωρό μου, πάμε. Όχι, όλα εντάξει, είμαστε στην τελική ευθεία. Ναι, σε λίγες ώρες θα είμαστε μαζί. Ντέρτια. Άσε τα να πάνε. Τι να πω κι εγώ, με απάτησε η άτιμη. Το πιστεύεις? Ναι. Γιατί ρε φίλε, επειδή έχω μερικά κιλά παραπάνω. Συγγνώμη δηλαδή, αν δεν είσαι ο Μπραντ Πιτ, δεν έχεις ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο. Στο φινάλε, τι παίζει ρόλο, η εμφάνιση ή η ψυχή? Δηλαδή αν εκείνη είχε πάρει μερικά κιλά, εγώ θα την απατούσα? Όχι βέβαια, γιατί εγώ την αγαπάω, κατάλαβες. Και σαν ποδοσφαιριστής να γινότανε, που λέει ο λόγος, εγώ πάλι θα την ήθελα. Άρε φίλε, μακάρι να είχαμε όλοι τα δικά σου τα μυαλά. Δυστυχώς η δικιά μου δεν τα είχε, κατάλαβες. Με απάτησε με ένα μπιτσιρικά. Έλα, μην το σκέφτεσαι. Πώς να μην το σκεφτώ? Πώς να μην το σκεφτώ?
Αυτή η εικόνα τριβιλίζει το μυαλό μου, κατάλαβες. Πώς την ακουμπούσε, τι της έλεγε, πώς τη φύλαγε. Και εκείνη ιδρωμένη. Έλα, φτάνει, φτάνει, σταμάτα. Ιδρωμένη. Σταμάτα. Κατά τις 9.30 πιστεύω θα είμαστε δανάσκελα. Έλα για τις φωτογραφίες. Και να σου πω, και τα 10 ζεστά με μεγαλάνε. Φέρτα να την πάω κανένα ταξιδάκι. Πάμε μέσα. Τι πάμε μέσα, παιδάκι μου. Μόλις τώρα ανεβήκανε. Δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν τίποτα ακόμα. Εκτός αν δεν θέλεις να κάνουν. Τι λες τώρα, Ακμίνη. Τόσο κόπο κάναμε. Και τα καταφέραμε, μωρό μου. Αύριο ο Λαβίδας θα έχει στα χέρια του αυτό το βιντεάκι με τη Μίνα στην αγκαλιά του Πασκάλη και θα τα έχουμε όλα. Το ελπίζω. Γιατί φοβάμαι θα με διώξει έτσι κι αλλιώς. Και να κάνεις την κόρη του Ρεζίλη στην εταιρεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ρισκάρει. Είμαστε καλυμμένοι από παντού, μωρό μου. Ελπίζω μόνο να τους πετύχουμε σε πάρα πολύ καυτό στιγμιότυπο. Πάω να πάρω λίγο αέρα. Το μπάνιο, πού είναι? Εκεί, αριστερά. Μείνε εκεί που είσαι. Δεν θα αργήσω. Φτάνω αμέσως. Εκεί, αριστερά. Δώσε μου τα κλειδιά. Δεν έχει περάσει ούτε ένα τέταρτο ακόμα. Δώσε μου τα κλειδιά που σου λέω. Αυτό. Εγώ φταίω, εγώ τα έκανα όλα. Βλέπω, ξέρεις που είναι η κρεβατοκάμαρα, ε. Ω, καλώς την, έλα μέσα. Τι ψάχνεις στον Πασχάλη, στο μπάνιο είναι, κάνει λες και πήρε κάτι, κάποιο χάπι, κάποιο καθαρτικό. Τουλάχιστον θα τον αποζημιώσουν τα 10.000 που θα του δώσεις. Α, Μίνα μου, να σου εξηγήσω. Μίνα μου, θα σε ακούσει η κοπέλα σου. Δεν κατάλαβα, τι υπονοείς. Τι τυπονώ, κουμπαρούλα μου. Προφανώς δεν είχες το σθένος να του αντισταθείς. Σε είχε μαγέψει, δικά σου λόγια. Δεν είναι έτσι. Εκείνη φταίει για όλα. Μια φορά έκανα το λάθος, ήμουν μεθυσμένος στο γάμο μας. Και από τότε με εκβιάζει. Εγώ σε εκβιάζω! Εσύ δεν έβαλες να μας τραβήσουν φωτογραφίες να τις στείλεις στον πατέρα της. Τα ήθελε όλα, Μίνα μου. Και τα λεφτά σου και τον άντρα σου. Με κολακεύει η ζήλια σου, φιλενάδα. Αλλά φαίνεται ότι βαρέθηκα πια. Εγώ να ζηλέψω εσένα. Σκάσε, Ακμίνη. Πόσο καιρό το ξέρεις? Δεν είμαι τελείως ηλίθια. Με τον καιρό κάτι κατάλαβα. Ότι ποτέ κάποιος σαν εσένα δεν θα προσέγγισε εμένα χωρίς κάποιο λόγο. Δηλαδή τόσο καιρό τα ξέρεις όλα και δεν είπες τίποτα για να με δοκιμάσεις? Πάντα εγωκεντρική, Ακμίνη. Ο μόνος λόγος που έμεινα μαζί του είναι για να ξεφορτωθώ τον πατέρα μου. Και επειδή δεν σε ήθελε και κανένας άλλος. Ναι, βέβαια, δεν είχα τις επιτυχίες τις δικές σου στους άντρες, αλλά είχα τύχη κι εγώ. Με αγάπησε ο μόνος άντρας που με ενδιέφερε. Και φυσικά αυτός δεν ήταν ο Πέτρος. Α, ναι. Και τότε γιατί δεν παντρεύτηκες εκείνον? Προσπάθησα, αλλά ο πατέρας μου ήταν ανένδοτος. Τον είχε ξεχωρίσει από την αρχή. Γόνος καλής οικογένειας, με φιλοδοξίες, γνωριμίες, θα πήγαινε την εταιρεία μπροστά. Δεν μπορούσε να συγκριθεί ο κοσμάς. Ο ποιος? Κάπου εδώ δεν μπαίνω εγώ. Ναι, μωρό μου.
Πώς σε κάνανε έτσι, ρε Μινάκο? Τι σε εντύσανε? Είδες τι τραβάω για χάρη σου. Μίνα! Πάμε να φύγουμε. Μίνα, τι κάνεις εκεί? Ό,τι κι εσύ. Απλά λίγο πιο έξυπνα. Με αυτό το καρτούν, με το όρθιο ελαττήριο. Σκέφτομαι εγώ τώρα, να στα σπάσω τα μούτρα ή να σ' αφήσω έτσι, έτσι για να απολαμβάνω το ηλίθιο ύφος σου. Α, προτιμώ εγώ το ύφος του. Καιρό το περίμενα. Δηλαδή τόσο καιρό? Είχαμε τον ίδιο στόχο, να παντρευτούμε και να χωρίσουμε με κάποιο κέρδος. Μένα με χρειάζεστε άλλο? Γιατί με πούλησες, ρε? Σε πούλησα. Εγώ δεν έκανα τίποτα, αν και θα σου άξιζε. Γεια σας, κυρία μου. Γεια σας. Ο Πασχάλης δεν ήξερε τίποτα. Μεταξύ μας έγινες ρεζίλη μόνο. Ο πατέρας σου ξέρει κάτι? Όχι. Αλλά αύριο το πρωί θα πιει τον καφέ του σε κούπα με αυτή τη φωτογραφία. Εν τω μεταξύ, μεταξύ μας, Αλκμίνη, χωρίς το μακιγιάζ, είσαι ψιλομπάζο, έτσι. Και για να μην έχει καμία αμφιβολία, θα του δείξω και αυτή την κασέτα σε αυτή την κάμερα. Το πιστεύω, Θεέ μου, το πιστεύω. Γιατί κάνεις έτσι, γλυκιά μου, στο χαρίζω, δικό σου είναι. Πες κάτι κι εσύ, τι κάθεσαι και κοιτάς αχάνος? Πάψε, τσούχτρα. Επιτέλους δεν θες τίποτα να με απειλήσεις. Τσούχτρα! Ρε Μινάκο, δεν πάμε να την κάνουμε σιγά-σιγά να αφήσουμε τους ψαρομεζέδες να μαλώσουν με την ησυχία τους. Μίνα μου, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε πληγώσω. Κοσμά, το... να την προσέχεις. Ναι, ρε. Εσένα περίμενα. Όλα καλά, παιχτάκι? Όλα καλά. Απλά τον λυπήθηκα λίγο, μωρέ. Εντάξει, εγώ το ξέρω θα σου πει αυτό. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, θα τα βγάλει πέρα αυτό. Θα πω και στον παπά να μην είναι πολύ σκληρός μαζί του. Εσύ εντάξει? Εγώ είμαι σχεδόν τρελά ευτυχισμένος. Σχεδόν? Ξέρεις τι, αυτά τα αποκριάτικα με χαλάνε λίγο. Μπορώ, Πάμε. Πάμε. Στο διάλο. Έλα. Νιώθω μια ευδαιμονία. Σαν κάτι να μην διαπερνάει. Τι να'ναι άραγε. Λέω, τι να'ναι. Αχ, να σου πω, μην κάνεις έτσι, δεν έκανες και τίποτα. Δυο τρίχες έβγαλες. Ναι, αλλά τα κατάφερα. Το αποτέλεσμα μετράει. Αχ, Ευάκη, να σου πω κάτι, δεν συναχωρήθηκα καθόλου. Ας έχασα. Δεν πειράζει. Πάμε για άλλα. Πολύ ψύχρεμα το πήρες. Ναι. Πώς και έτσι? Βρήκα τους επόμενους και να σου πω κάτι. Είσαι χαμένη από χέρι. Out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through.